Βαρύ είναι το κλίμα για τους αρτοποιούς της χώρας, καθώς από τα στοιχεία που προκύπτουν από την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, τα λουκέτα σε επιχειρήσεις του κλάδου πέφτουν βροχή. Ειδικότερα, σε συνέντευξη τύπου της Ομοσπονδίας αναπτύχθηκαν εκτενώς τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αρτοποιοί της χώρας και ιδιαίτερα το πρόβλημα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και το κόστος των πρώτων υλών. Ο γραμματέας του Σωματείου Ορτοποιών Νομού Σερών, Αβραάμος Χόπουλος, τονίζει πως ο κλάδος δέχεται μεγάλες πιέσεις, καθώς οι επιχειρήσεις τους είναι ενεργοβόρες. Είχαμε μια συνέντευξη τύπου την Τρίτη η Ομοσπονδία μας για το ενεργειακό κόστος, γιατί πιέζεται πολύ ο κλάδος. Το 15% των μαγαζιών απειλείται με λουκέτο ή με αναστολή. Να σας πω ότι για έναν λογαριασμό ρεύματος που ένα αρτοποιό καταναλώνει περίπου 5.000, από 5.000 κιλοβατόρες και πάνω το μήνα, δίναμε πέρσι περίπου 1.300 ευρώ και φέτος έχουμε φτάσει στα 3.500. Οπότε εκ των πραγμάτων, και αυτό μιλάμε μόνο για το ρεύμα. Πρώτες ύλες, φυσικό αέριο, όλα πιέζουν, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Είναι γεγονός αυτό. Όλη η καυσιμήλη έχει ανέβει. Οπότε έχουμε τρομερό πρόβλημα. Ο κύριος Κρέκας δεσμεύτηκε ότι γιατί θέλουμε περαιτέρω επιδότηση. Οι επιχείρησεις μας είναι ενεργοβόρες. Εμείς, επειδή βγάζουμε κάθε μέρα φρέσκο προϊόν, έχουμε τεράστιες καταναλώσεις. Εκ των πραγμάτων, δεν αρκεί η επιδότηση που δίνει αυτή τη στιγμή το κράτος για να καλύψουμε τις αυξήσεις και τα έξοδα. Ενώ και στο νομό Σερών άρχισαν να κατεβάζουν ρολά επιχειρήσεις αρτοποιίας. Δυστυχώς, κάποιοι συνάδελφοι έχουν κλείσει. Μιλάμε για 200 αρτοποιία σε όλη την Ελλάδα, μέσα στο καλοκαίρι. Είμαστε ένας κλάδος με 11.000 μέλη. Είναι το 2%. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και όσο δεν γίνεται κάτι, θα συνεχίσουμε να πιεζόμαστε πάρα πολύ. Η αναπροσαρμογή των τιμών είναι πρώτων πυλών, παρόλη την προσπάθεια που καταβάλουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Εμείς δεν είμαστε σούπερ μάρκετ. Γύρω από το ένα αρτοποιείο αναπτύσσεται ένας κοινωνικός ιστός. Εμείς έχουμε προσωπική σχέση με τους πελάτες μας. Δεν μπορούμε κάθε εβδομάδα, επειδή ανεβαίνει το ρεύμα, να ανεβάζουμε τις τιμές. Σίγουρα θα υπάρξουν αναπροσαρμογή στις τιμές, γιατί είναι τεράστια τα έξοδα. Αλλά προσπαθούμε όσο μπορούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές, γιατί σας είπα ότι απασχολούμε σαν κλάδος, έχουμε 17.000 κόσμος απασχολείται και 8.000 έμεσα. Δηλαδή, πώς θα γίνει? Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Δυστυχώς, εκτός αν έχουμε μείωση στην ενέργεια. Αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορέσουν τα αρτοπία. Πραγματικά υπάρχει προσπάθεια να απορροφήσουμε όλη την αύξηση, αλλά σας είπα νούμερα. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Με τις ποσότητες που αγοράζουν πλέον οι καταναλωτές να είναι αισθητά μειωμένες. Η ενημέρωση που έκανε η Ομοσπονδία μας, μιλάμε για μείωση της τάξης του 20% από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή το βλέπουμε καθημερινά ότι οι ποσότητες έχουν μειωθεί και στο ψωμί και στα αρτοσκευάσματα, που εμάς μεγάλος ο όγκος του τζίρου μας είναι στα αρτοσκευάσματα. Από ό,τι βλέπω έχουν μία αύξηση γύρω στο 20% χονδροειδώς. Αλλά αυτό που δεν ξέρουμε ακριβώς είναι οι πρώτες ύλες από που εισάγονται. Αν είναι ελληνικό ψωμί, αν είναι ζύμη Κίνας ή αν είναι ψωμί που έρχεται από σιτηρά της Ουκρανίας. Δεν το ξέρουμε. Για το ψωμί ανέβηκαν τόσο πολύ όλα τα πράγματα. Για το ψωμί δεν θεωρώ κάτι απογορευτικό. Τα άλλα ίσως ναι. Υγεία να έχουμε και αυτές οι μικροαυξήσεις δεν μας ενοχλούν. Ένα ψωμάκι τρώμε, εκεί που ήταν ένα ευρώ έγινε ένα 20. Δεν χάλασε και ο κόσμος με 20 λεπτά. Μια χαρά είναι. Αυτό να είναι το πρόβλημα. Την υγεία μας να έχουμε, γιατί δυστυχώς ξοδεύουμε πολλά για την υγεία μας. Ναι, οφείλεται στις πρώτες ύλες. Δεν νομίζω να είναι στημένο και το θέμα του ψωμιού. Ναι. Όλες τις πρώτες ύλες έχουν ακριβήνει. Βλέπετε ότι τα σιτηρά έρχονται από Ουκρανία, από Ρωσία. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες πολλές. Θα κάνουμε υπομονή. Καλά, τώρα το ψωμί, όπως πολύ ψωμί δεν τρώμε. Δεν τρώμε πολύ ψωμί. Έτσι. Δεν πειράζει. Ναι.